Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρα, τον κύριο Αντώνη Πετρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Πώς είναι η όμορφη Ιεράπετρα αυτές τις μέρες? Πολύ δέθη. Κύριε Πετρά. Πολύ δέθη, έχει άπνοια, πολύ ωραία να πας για μπάνιο. Ευτυχώς έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας βρίσκεται μέσα στην πόλη. Αυτό που φροντίζουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο κομμάτι, περίπου στα 400 μέτρα μήκους, με ένα καινούριο παραλιακό μέτωπο, μια καινούργια αμμουδιά, κατά μήκος του βορείου τμήματος του παραλιακού μας μετώπου, και αυτό θα γίνει με ένα ύφαλο κυματοθράφτη, ο οποίος πλέον έχει ολοκληρωθεί σχεδιαστικά, έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, περιμένουν τελευταίες υπογραφές και η χρηματοδότησή του. Αυτό σημαίνει λοιπόν, είπατε ότι το μήκος της παραλίας είναι 400 μέτρα. Όσον αφορά τον ύφαλο κυματοθράφτη, mm-hmm. είναι περίπου 400 μέτρα. Ουσιαστικά το έργο είναι έργο προστασίας, το οποίο λόγω των ισχυρών ανέμων και του μεγάλου κυματισμού κατά μήκος του παραλιακού μας μετώπου έχουν παρουσιαστεί κάποιες σοβαρές διαβρώσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν κάποια τμήματά του, όπως αυτό το οποίο θα γίνει η κατασκευή του ύφαλου κυματοθράφτη. Ύφαλος εννοούμε κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και μαζί με αυτό θα δημιουργηθεί μια καινούργια παραλία, η οποία βέβαια στις αρχές της δεκαετίας του 50 και πριν υπήρχε, αλλά λόγω του κυματισμού έχει ξαφανίστηκε από το νερό, τραβήχθηκε. Και της αμμολυψίας που γινόταν για χρόνια σε αυτή την περιοχή, δεν υπήρχε τότε μια περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία πλέον μας οδηγεί στα περισσότερα έργα μας. Με αποτέλεσμα οι μεγάλες αμμολυψίες που γίνανε με την κατασκευή των θερμοκηπίων της εποχής εκείνης να δημιουργήσει ένα κενό μεγάλο και να καταστραφεί αυτό το παραλιακό μέτωπο. Τώρα επανερχόμαστε, προστατεύουμε το παραλιακό μέτωπο από τον έντονο κυματισμό και δημιουργούμε μια καινούργια παραλία. Η οποία νομίζω αυτονόητο θα εξυπηρετεί τον κόσμο, τους επισκέπτες. Έτσι, θα είναι σε πλήρη. Στο πιο ζωντανό σημείο της πόλης, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, θα υπάρχει μια καινούργια παραλία που τέλος πάντων θα δώσει μια άλλη εικόνα στην πόλη και θα βοηθήσει έτσι ώστε να αυξηθεί και η τουριστική κίνηση και βέβαια οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Ιεράπετρας θα απολαμβάνουν μια καινούργια ωραία παραλία. Σήμερα η εικόνα της δεν είναι για, δηλαδή έτσι όπως είναι σήμερα είναι δεν είναι σε καθόλου σε καμία χρήση. Σε αυτό το τμήμα της πόλης, ενώ υπάρχει μια μεγάλη παραλία στο νοτιότερο σημείο της πόλης σε επαφή με το κάστρο του Καλέ, μια πολύ ωραία παραλία, μεγάλη, επισκέψιμη. Το βόρειο τμήμα της πόλης, εκεί που υπάρχουν και καταστήματα, πολλά καταστήματα, καφετέριες και μπαρ, σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει κάτι και αυτό θα κοιτάξουμε να αποκαταστήσουμε. Έχετε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα για τα έργα, για το έργο αυτό? Ευελπιστούμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις που χρειάζονται. Το μεγάλο και το σημαντικότερο κομμάτι ήδη έχει γίνει. Το έχουμε εντάξει στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και βρίσκεται πολύ ψηλά στη βαθμολογία των έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξέρουμε με ποιο τρόπο θα γίνει. Πιστεύουμε από του χρόνου να ξεκινήσουν οι πρώτες εξκαφές και μέσα στον επόμενο χρόνο να έχουμε ένα ύφαλο κυματοθράφτη και μια πολύ ωραία παραλία. Να προλάβετε το επόμενο καλοκαίρι, κύριε Πετρά, υπάρχει περίπτωση? Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί εμείς να υπολογίζουμε με το διάγραμμα ροής που έχουμε ένα χρόνο, αλλά τελικά αυτός ο χρόνος θα γίνουν 2 ή 3. Φαίνεται όμως ότι από την αρχή ότι είναι ένα πολύ καλά μελετημένο έργο. Έχει όλα όσα χρειάζεται για να τρέξει γρήγορα. Ίσως το κομμάτι της χρηματοδότησης είναι αυτό που μπορεί να καθυστερήσει λόγω των εποχών που ζούμε όλοι μας και λεφτά δεν υπάρχουν πολλά, αλλά τέλος πάντων, μόλις ανοιχτεί μια πρόσκληση από την περιφέρεια, νομίζω ότι θα το έχουμε εντάξει και στις όχι, οπότε
θα πάει καλά. Τι κόστος θα έχει αυτή η παρέμβαση? Μαζί με την προσάμωση περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Έχει ένα κόστος το έργο. Έχει ένα κόστος. Έχει κόστος. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι προστατεύεται από τον έντονο κυματισμό. Να ξέρετε ότι στη διάρκεια της αυτομηχανικής μελέτης που έγινε, που διέργησε περισσότερο από ένα χρόνο, και ειδικά τους χειμερινούς μήνες, μετρήθηκαν κύματα μέχρι 7 μέτρα ύψος. Τόσο πολύ. Σπάνια, αλλά μετρήθηκαν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο να προστατευτεί αυτό το κομμάτι της πόλης, και αυτό και μόνο είναι αρκετό για να προχωρήσει το έργο. Ναι. Επίσης, είναι και η θέση βέβαια. Ναι, ναι, πείτε μας. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Παρακαλώ. Επίσης ολοκληρώνουμε και το έργο της προστασίας του αληπτικού καταφυγίου της Ιερά Πέτρας. Η Ιερά Πέτρα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αληπτικά καταφύγια της Κρήτης, το οποίο έχει ένα σοβαρό πρόβλημα προστασίας, γιατί επίσης, όπως σας είπα, λόγω των ισχυρών ανέμων, είχε και σε κάποια σημεία είχε υποχωρήσει ο κυματοθράφτης. Τώρα έχουμε ξεκινήσει ενεργά, δηλαδή ήδη φτιάχτηκαν τα πρώτα 70 τετράποδα, και θα μου πείτε τι είναι. Είναι αυτά τα μεγάλη όγκη που βλέπουμε έξω από το τσιμέντο, αυτή η τσιμετένη όγκη, ναι. Περιμένουμε λοιπόν τον πλωτό γερανό να ξεκινήσει την τοποθέτησή τους και να προστατεύσουμε ακόμα καλύτερα το λιμανάκι μας, το λιμάνι μας, και βέβαια μαζί με την παραγγελία πλωτών προβλητών που ευελπιστούμε του χρόνου να τις έχουμε, να μεγαλώσουμε και τις δυνατότητες του λιμανιού και να μπορούμε να φιλοξενούμε περισσότερα σκάφη. Και τουριστικά και επαγγελματικά. Μιας και είπατε τουριστικά, πώς είναι η κίνηση αυτό το διάστημα, έτσι ως, εντάξει δεν ασχολείστε με τον τουρισμό, αλλά ως κάτοικος της περιοχής, κύριε Πέτρα, ποια είναι η εικόνα που βλέπετε εσείς? Γενικότερα, ναι, εννοείται. Ναι, γενικότερα, ναι. Υπάρχει μια, θα έλεγα, αρκετά καλή κίνηση. Από ό,τι γνωρίζω από φίλους και γνωστούς, υπάρχει μια πληρότητα αρκετά υψηλή σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες. Οι μονάδες της Ιερά Πέτρας είναι καλά οργανωμένες, είναι μεγάλες μονάδες. Βέβαια μπορεί να μην είναι πολλές όπως αυτές του Ηρακλείου ή άλλων τουριστικών περιοχών, αλλά αυτές που υπάρχουν προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες και συνήθως είναι full. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις να μείνεις αυτή την εποχή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και μικρότερες μονάδες, αρκετές, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Σε πολύ ωραία σημεία, σε κάποιες από τις ωραιότερες παραλίες της Νότιας Κρήτης, και εκεί μπορεί κάποιος να φιλοξενηθεί και να κάνει τις διακοπές του. Η κίνηση πάντως είναι αρκετά καλή. Είναι μια ωραία εναλλακτική πρόταση η Ιερά Πέτρα. Είναι ένας διαφορετικός προορισμός, κύριε Πέτρα. Έτσι, είναι έχει ποικιλία, εξαιρετικές παραλίες. Συνδυάζει και το βουνό και τη θάλασσα. Το Σελάκανο είναι περίπου 2 ώρες. Το Σελάκανο είναι ένα από τα ωραιότερα δάση της Κρήτης. Είναι 2 ώρες από το κέντρο της Ιερά Πέτρας, μπορώ να πω και λιγότερο. Και ένα μαγευτικό δάσος, και επίσης η παραλία είναι μπροστά σου, οπότε μπορείς να επιλέξεις ό,τι από τα δύο θέλεις. Ή διακοπές στο δάσος, υπάρχουν και εκεί καταλήμματα, ή διακοπές στη θάλασσα. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή την πόλη. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, θέλουμε να γίνει ακόμα καλύτερη βέβαια. Άλλωστε και ολόκληρο το νησί, είπαμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, έχει τις ομορφιές του και τις ιδιαιτερότητές του, και είμαστε γενικότερα ευλογημένοι που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Καλά το είπατε, ευλογημένοι. Κύριε Πέτρα, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την ενημέρωση, για την εικόνα που μας δώσατε. Καλό καλοκαίρι το υπόλοιπο. Επίσης, ευχόμαστε επίσης. Σε εσάς εκεί επίσης. Σας περιμένουμε στην Ιερά Πέτρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια σας.